αίσθηση προκάλεσε ξανά το κλίμα που δημιουργήθηκε στη συνεδρία του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου, αυτή τη φορά στο φόντο της απόφασης ενός τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας που έκρινε αντισυνταγματικό τον νόμο Θεοδωρικάκου, με τον οποίο δόθηκαν αρμοδιότητες στις οικονομικές επιτροπές λόγω των συνθήκων έτσι όπως διαμορφώθηκαν σε δημοτικά και περιφερειακά συμβούλια από την απλή αναλογική. Εμείς λέμε, ευτυχώς που έγινε αυτή η νομοθετική ρύθμιση, όχι για μας, για να μπορέσει να κυλήσει κάτι στον αυτοδιοικητικό χώρο. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτό είναι το άκρος άωτον του αυταρχισμού. Στα χρόνια τα παλιά θα τους χαρακτηρίζαμε γενικά ως φασίστες. Φασισμός είναι αυτό που έκαναν οι δήμαρχοι, είναι αυτό που έκανε 13 περιφερειάρχες, είναι αυτό το οποίο έκανε η κυβέρνηση της χώρας. Είναι όμως μια φασιστική κυβέρνηση. Είναι φασιστικοί οι περιφερειάρχες. Οι δήμαρχοι. Και αυτά λέγονται από ανθρώπους έμπειρους περί αυτά. Η εικόνα στην κεντρική πλατεία της Καλαμάτας, όπου ο υπερήφανος αυτοδιοικητικός και δήμαρχος έχει γονατίσει στα πόδια για να πιάσει το χεράκι του τέος πρωθυπουργού και να το χειραφιλήσει, θα μένει στο διενεκές. Το 2019 παλέψαμε με ένα κατεστημένο βουλευτικό και περιφερειακό δεκαετιών και περιφερειακό 9 χρόνια. Πώς αλήθεια αντιμετωπίζονται άνθρωποι που έφυγαν από τη δική σας παράταξη? Προδότες είναι, τι προδότες? Και τι είναι εκείνος ο οποίος εξύβρισε όλους τους αρχηγούς αυτής της παράταξης? Όλους, τον έναν μετά τον άλλον, οι οποίοι του είχαν δώσει ύψιστα αξιώματα, ενώ δεν θα έπρεπε, της ελληνικής πολιτείας. Αυτός τι είναι, πώς μπορεί και πώς πρέπει να χαρακτηριστεί?